λέει μία φορά και λέει συγκεκριμένα πράγματα. Αχ, Θεέ μου, πόσο πάντα μου λέει ωραία πράγματα για μένα. Πόσο που νιώθεις, Θεέ μου, έχει μια καλή κουβέντα. Αλλά εγώ παρατήρησα για το άτομο μου να υπάρχει μια σύγχυση ιδεολογική ανάμεσα στην τοποθέτηση του Περί και στην τοποθέτηση του Θεέ. Ο Περί είναι δικό σου. Εσείς θέλετε να κρατήσετε το λεγόμενο του Θεέ μου, ότι είσαι η Μπουμπουλίνα. Βέβαια, μου άρεσε πάρα πολύ, συγκινήθηκα. Αν δεν κάνω λάθος. Σε νιώθει όμως. Είχε ένα χαρακτηριστικό. Δυναμικό. Δεν βασανίστηκε, ανατείναζε. Δηλαδή. Και ο Κανάρης. Δηλαδή, θέλω να πω ότι η Μπουμπουλίνα ανατείναζε. Σωστό. Δεν έτρωγε ξύλο. Δεν ήταν φυλακισμένη. Δεν ήταν ο Αθανάσιος Γιάκος. Έχεις δίκιο, αλλά υπάρχει μια φιλοσοφική προσέγγιση σε αυτό που είπε ο Θεέ μου. Θέλω να δώσει προσοχή. Μπουλίνα, επειδή τα είχε πάρει στο κρανίο ανατείναξη, καταλαβαίνεις. Περιμένετε, παιδιά, δηλαδή. Ενώ ο Περίς είπε το σωστό λόγο. Μπορεί να με τον συμπαθεί, αλλά συγχωρώ στη Δημήτρη μου, είπε το σωστό. Εγώ το συμπαθώ. Η τιμωρία που μου επέβαλε η Αθηναίδα Νέγκα, ο Θεός, η φύση και οι δυνάμεις να κάνω μια χρονιά που με τη γυναίκα μου, αυτή είναι η πραγματικότητα. Καταλάβαινε. Και το λέω και στο φιλοθεά μου εκείνο, δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο να δουλεύει τη γυναίκα σου. Δηλαδή. Πάντω. Γι' αυτό είναι λίγο ζωχαδιασμένο. Γιατί κάνει πρωινό με τη γυναίκα σου. Ναι, σωστό, έτσι. Και απογευματινό κάνω. Και βραδινό κάνω. Ζήτε ένα μπράβο. Ποιο κάνει καλύτερα από όλα. Το πρωινό, το απογευματινό ή το βραδινό. Το πρωινό γιατί μιλάμε. Το διάλειμμα. Το πρωινό γιατί δεν μιλάτε. Πάμε παρακάτω. Κάνατε δοκιμαστικά. Χώρισε η Αθηναίδα. Εγώ ήθελα πάρα πολύ η Αθηναίδα να το κάνει. Και του έλεγα πόσε μου έλεγε να περνάνε. Το έλεγα η Αθηναίδα. Όχι, όχι, όχι. Θέλω να το πεις. Να σου πω αν δεν θυμάσαι ότι μέχρι ένα σημείο η Αθηναίδα πήγαινε μπόμπα, καρφωτή. Και ξαφνικά σαν να το πούλησε, σαν να μην ήθελε εκείνη. Δηλαδή, στο δεύτερο που το είπαμε. Εγώ ήθελα να κάνω εκπομπή. Ήταν έτσι, το Δημήτρη το ξέρει και είναι μάρτυρα στο κέντρο κανάλι. Με την Αθηναίδα. Προσπαθήσαμε με την Αθηναίδα. Η Αθηναίδα δεν ήθελε. Η Αθηναίδα πιστεύω το στράβωσε, όπως λέτε, μείνει στον δρόμο. Ξεκινάει μια χαρά, ας πούμε. Όλοι ξέραμε ότι πιο πολύ τη βλέπεις για βράδυ. Σου κάνει λίγο Adams Family, ωραία γυναίκα, αλλά σου κάνει λίγο το πιο. Ήθελα να τεσσαρώ. Ροκοϊδές. Αλλά πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ έξυπνη. Και ότι είναι πάρα πολύ έξυπνη, το απέδειξε. Και μορφωμένη. Στην απάντηση που έδωσε πάρα πολύ. Και σου ωραίο κορίτσι. Την απάντηση που έδωσε και το χωρισμό.